Γεια σας φίλοι, καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Είμαι ο Metatron. Όπως έχετε καταλάβει, σήμερα μιλάω ελληνικά και ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή θέλω να μιλήσω για τους Έλληνες οπλίτες και την ίδια στιγμή θέλω να δώσω έναν φόρο τιμής στους Έλληνες subscribers. Εκτός από τα αγγλικά που είναι η βασική γλώσσα στο κανάλι μου, μπορείτε επίσης να βρείτε βίντεο στα αγγλικά, ιαπωνικά και κινέζικα. Οπότε, αν θέλετε να με ακούσετε να μιλάω αυτές τις γλώσσες, μπορείτε να κάνετε κλικ στα links στο τέλος του βίντεο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Οι Έλληνες ήταν γνωστοί ως φοβεροί φιλόσοφοι και την ίδια στιγμή τρομεροί πολεμιστές και νομίζω η εικόνα ενός Έλληνα οπλίτη είναι το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο του ελληνικού τρόπου μάχης. Όμως ποιοι ήταν οι οπλίτες, πώς ετοιμάζονταν για πόλεμο και πώς πολεμούσαν. Στην αρχαιότητα η Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε πολυκράτη, κάθε πολυκράτος είχε τον δικό της στρατό. Οι οπλίτες ήταν πολίτες και στρατιώτες, την ίδια στιγμή των πόλεων κρατών. Έλληνες στρατηγοί εκπαίδευαν τους πολεμιστές να πολεμούν σε σειρές, όμο με όμο. Με αυτόν τον τρόπο κάθε άντρας προστατευόταν από την ασπίδα του άντρα δίπλα του. Αυτό το σύστημα λεγόταν φάλαγγα. Οι οπλίτες πολεμώντας με αυτή την τακτική είχαν υπεροχή ενάντια στους εχθρούς τους. Οι οπλίτες ήταν βαριά θωρακισμένοι και φορούσαν χάλκινα κράνη, θώρακες και περικνημίδες. Στο αριστερό χέρι κρατούσαν μια σπίδα και είχαν ένα σπαθί και ένα δίμετρο δόρυ. Οι Έλληνες οπλίτες ήταν καλύτεροι μαχητές στο μεσογειακό κόσμο. Κάθε οπλίτης είχε να αγοράσει τον δικό του εξοπλισμό. Οπότε, μόνο αυτοί που είχαν τη οικονομική δυνατότητα μπορούσαν να πολεμούν στις πρώτες γραμμές. Αυτό είναι παρόμοιο με τον Ρωμαϊκό στρατό της Δημοκρατικής εποχής. Αυτά για την ώρα. Θα μιλήσω για τους Έλληνες πολεμιστές πιο αναλυτικά σε ένα άλλο βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και να θυμάστε, ο Metatron άνοιξε τα φτερά του. Τα λέμε. Questo è il nuovo gioiello? Sì, sì. Che Nikon è? È D610. Che bello. Ora mi deve arrivare il batterigrifo, quello che c'è sotto. Lo sto aspettando. Sì, adesso. A questo punto sta macchinetta... Ciao,